Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, Υπουργέ μου. Μια και έχετε αρσενικό πάνελ σε όλους, αλλά γιατί με εκτιμούσατε, πάψατε να με εκτιμάτε, δεν πιστεύω. Όχι! Λέω, δεν θα σας βλέπω πολύ συχνά, έχω μπαλαφοστέρηση. Απλώς. Έχω μπαλαφοστέρηση. Προφανώς δεν με βλέπετε πολύ συχνά, γιατί έχω να βγω σε τέτοια είδους παρουσία τηλεοπτική ένα μήνα μετά τις εκλογές και καλά έχω κάνει. Εξάλλου είναι σαφείς και οι οδηγίες του Πρωθυπουργού. Θα θυμάστε εξάλλου, εγώ από το Γενάρη είχα πει ότι χρειάζεται υπουργοί όλοι να έχουν μεγαλύτερη φιδό στα λόγια. Και με αυτή την έννοια χρειάζονται λίγες και στοχευμένες παρουσίες και ιδιαίτερα όταν έχεις κάτι να πεις. Βεβαίως, εσείς έχετε κάτι να πείτε και πολύ σημαντικό και θα το πούμε στη συνέχεια για την κάρτα του πολίτη. Αλλά πριν πάμε στην κάρτα του πολίτη, που το θεωρώ πολύ σημαντικό και πρέπει να το κάνετε άμεσα για να πάψει ταλαιπωρία του Έλληνα πολίτη. Θέλω, μπαίνω στον πειρασμό να σας ρωτήσω θέματα γενικής κυβερνητικής πολιτικής. Άλλωστε έχετε και Υπουργικό Συμβούλιο σε λίγο, στη Βουλή. Είμαστε σε κρίσιμη περίοδο. Κύριε Υπουργέ, ξέρετε τι συμβαίνει. Συμβαίνει το εξής, για να είμαστε ειλικρινείς. Πριν αν πάρετε την εξουσία τον Γενάρη του 2015 και τους πρώτους μήνες του 2015, ακούστηκαν πολλά. Και οι δεσμεύσεις σας απέναντι στον ελληνικό ήταν πάρα πολλές και μεγάλες. Να μου πείτε, δεν ξέραμε την κατάσταση. Αυτό αφορά εσάς, δεν αφορά εμάς. Ακούσαμε πράγματα εκπληκτικά που στη συνέχεια όχι μόνο δεν εφαρμόστηκαν, έρχονται να ανατρέψουν και τα ήδη υφιστάμενα. Δηλαδή, ενώ λέγαμε ότι θα επαναφέρουμε το 13ο μισθό, τώρα για το ασφαλιστικό, πάμε να χάσουν οι συνταξιούχοι 2 επιπλέον από τους 12 που παίρνουν. Αυτό δεν είναι αδικία. Τεράστια αδικία. Λοιπόν, τώρα αναφέρεστε αρκετά μακριά. Από τον Ιανουάριο του 2015, όπως ξέρετε, έχει μεσολαβήσει και άλλη εκλογική μάχη του Σεπτεμβρίου του 2015 με τα δεδομένα που πρόκυψαν στο διάστημα αυτό. Στο διάστημα αυτό εμείς, κάτω από τον εκβιασμό των δανειστών, προχωρήσαμε σε μια συμφωνία στη σύναψη μιας δανειακής σύμβασης και αντίστοιχα μια συμφωνίας με δύσκολα μέτρα και δύσκολες δεσμεύσεις. Επομένως, αν κάποιος πρέπει να μας κρίνει, πρέπει να μας κρίνει με τα δεδομένα των τελευταίων εκλογών, των προγραμματικών μας δηλώσεων. Γιατί είναι γεγονός ότι, επαναλαμβάνω, ότι ανάμεσα στο Γενάρη και στο Σεπτέμβριο μεσολάβησαν τα γεγονότα που έχουν να κάνουν με την καινούργια δανειακή σύμβαση και την καινούργια συμφωνία, την οποία υπογράψαμε όχι για μια συμφωνία που μας εξέφραζε, αλλά γιατί είχαμε να επιλέξουμε ανάμεσα στην έξοδο της χώρας από το ευρώ ως εκβιασμό και πέρασμα στη δραχμή ή την δύσκολη αυτή συμφωνία την οποία υλοποιούμε. Έρχεται ο Γιουνκέρ όμως. Παρακαλώ. Έρχεται ο Γιουνκέρ τώρα όμως και μας βγαίνει από αριστερά. Βγαίνει ο Γιουνκέρ και λέει, ακούστε δήλωση που έκανε ο Γιουνκέρ. Κατόρθωμα Τσίπρα που φορτώσε τον στον ελληνικό λαό μια πιο σκληρή συμφωνία από αυτή που του προτείναμε. Ακούστε τι λέει ο Γιουνκέρ τώρα. Μας τη βγαίνει δηλαδή από αριστερά και λέει ότι ξέρετε κάτι, η κυβέρνηση φταίει που έρχεται να υλοποιήσει μια σκληρή συμφωνία. Τι το απαντάει το Γιουνκέρ εσείς? Κοιτάξτε, εμείς δεν κρυφτήκαμε και μιλήσαμε με ειλικρίνεια στον ελληνικό λαό πριν τις εκλογές του Σεπτεμβρίου, κύριε Παπαδάκη. Ένας μήνας έχει περάσει. Ακριβώς σήμερα είναι ένας μήνας και κάτι και δύο μέρες από τις εκλογές του Σεπτεμβρίου. Στο Σεπτέμβριο πήγαμε τις εκλογές και έχοντας υπογράψει αυτή τη δύσκολη συμφωνία. Όχι βέβαια χειρότερη από τις προηγούμενες και διάφορα τέτοια τερατολογικά που λέγονται, αλλά αυτό έγινε το πρόβλημα. Μια συμφωνία η οποία περιλαμβάνει δύσκολες δεσμεύσεις, βεβαίως έχει και ζητήματα ανοιχτά ή και θετικά, όπως την έναρξη της συζήτησης για το χρέος, όπως άλλες ρυθμίσεις, όπως τα μικρότερα πλεονάσματα στο τέλος του χρόνου, τα οποία εξοικονομούν 20 δισεκατομμύρια, αλλά επανέρχομαι. Εμείς δεν κάνουμε καμιά ωρεοποίηση. Δεν κάναμε καμία ωρεοποίηση πηγαίνοντας και στις εκλογές της 20 Σεπτέμβρη, στις εκλογές πριν από ένα μήνα. Σωστό. Ο λαός ήξερε, ήταν δεδομένο, είχαμε υπογράψει. Βεβαίως, είχε δεδομένο και κάτι άλλο. Δυσμενή αυτά μέτρα, και να σας πω και κάτι, κύριε Παπαδάκη. Ναι. Είχαμε υπογράψει τα δυσμενή αυτά μέτρα και υποστήκαμε και ένα τίμημα γι' αυτό. Έφυγε ένας κόσμος από εμάς. Ο λαός έκρινε. Έκρινε ο λαός και έδειξε κατανόηση για αυτό. Προσέξτε όμως, βεβαίως, αλλά με μία προϋπόθεση. Το συμβόλαιο των εκλογών του Σεπτεμβρίου με τον ελληνικό λαό έλεγε το εξής, κύριε Υπουργέ. Σκληρά μέτρα θα είναι, αλλά εγώ θα τα δω με αριστερή ματιά. Σκληρά μέτρα θα είναι, αλλά εγώ θα έχω ισοδύναμα. Μέχρι στιγμής. Με κοινωνική ευαισθησία και ισοδύναμα. Έτσι, μέχρι στιγμής θα πρέπει να ομολογήσετε
ότι έχουμε μόνο εξαγγελία σκληρών μέτρων και κανένα ισοδύναμο. Καταρχήν δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Σας λέω το σημερινό δεδομένο. Το 23% στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, όχι γενικά στην εκπαίδευση που γράφουν οι εφημερίδες, στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια. Από 23% δεν μετετράπει σε 0% στο ΦΠΑ για τα νηπιαγωγεία και τους σταθμούς για τα νήπια. Δεν μετετράπει σε 6% μόνο. Μικρό, πολύ μικρή επιβάρηση για τα φροντιστήρια ξένων γλωστών, για τα γενικά φροντιστήρια, για τα οδεία κλπ. Που είναι στις. Δεν είναι πενταροδεκάρες όμως, όπως είπε. 13% στα ιδιωτικά σχολεία, τα οποία δεν είναι πολλά καλός ή κακός στην Ελλάδα, και πολύ μικρός αριθμός παιδιών πηγαίνουν στα ιδιωτικά σχολεία, δημοτικά εννοώ και δημόσια. Βέβαια, και αυτοί ξέρετε τι λένε. Τα πολλά παιδιά πηγαίνουν στα δημόσια σχολεία. Έτσι είναι όπως το λέτε, αλλά ξέρετε τι λένε. Ξέρετε τι λένε. Δεν είναι πενταροδεκάρες αυτά τα οποία εγώ πληρώνουμε. Εγώ δεν κάνω. Με ξέρετε. Ναι. Αποφεύγω τους επιθετικούς προσδιορισμούς και τους χαρακτηρισμούς. Άρα διαφωνείτε. Στα ουσιαστικά. Άρα διαφωνείτε με την. Για τη λογική των ισοδυνάμων. Άρα διαφωνείτε με την δήλωση περί πενταροδεκάρων. Δεν είναι το μένουμε στην ουσία. Εσείς δεν είναι ουσία. Καταλαβαίνω ότι είναι λεπτό όχι το ζήτημα. Πολιτικά μένουμε στη σταθερό έδαφος. Καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Πολύ καλά ότι εγώ δεν μ' αρέσουν οι χαρακτηρισμοί. Εγώ γράφω ότι διαφωνείτε με το χαρακτηρισμό πενταροδεκάρες. Εγώ δεν είπα τέτοιο πράγμα. Δεν μπαίνω με το χαρακτηρισμό. Στη λογική όχι χαρακτηρισμό. Με το εμέσως πλόρ πριν σας απάντησα για τη λογική των ισοδυνάμων με το θέμα του ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση. Από 23% ξέρετε, υπάρχουν 0%, 0% στα νηπιαγωγεία. Ξέρετε, κύριε Υπουργέ, πάνω απ' όλα θα έπρεπε να φτιάξουμε την παιδεία. Και από εκεί και πέρα, αν φτιάχναμε την παιδεία και δεν είχε κανένα πρόβλημα, τότε θα λέγατε, ότι ξέρετε και κάτι. Και η ασφάλιση. Ναι, δεν είμαστε ικανοποιημένοι από την παροχή της παιδείας. Έχουμε καλά σχολεία, αλλά με ελλείψεις. Στο θέμα των ξένων γλωσσών, στο θέμα των αθλητικών εγκαταστάσεων, γιατί ένα παιδί δεν είναι για να πάει να μάθει μονογράμματα. Στο θέμα του προσωπικού που λείπουν 20. Στο θέμα του προσωπικού που λείπουν, που ακόμα δεν έχει ισορροπήσει το θέμα. Δηλαδή, θα μπορούσε κάποιος να ήταν απολύτως δικαιολογημένος αν η δημόσια εκπαίδευση λειτουργούσε έτσι. Και ήταν πολυτελής επιλογή το να πάει κάποιος στο ιδιωτικό σχολείο, γιατί πλέον δεν είναι πολυτελής. Γιατί όντως υπάρχουν κάποιοι που λένε, εγώ το παιδί μου δεν το στέλνω στη δημόσιο, αλλά υπάρχουν και κάποιοι που κάνουν την ανάγκη υποχρέωση. Και κοιτάξτε, για τα ιδιωτικά σχολεία, τα δημοτικά γυμνάσια λύκεια είναι επιλογή γονέων, γιατί θέλουν ό,τι θέλουν. Μπορεί να είναι και επιλογή ανάγκης. Όμως πρόκειται, εγώ μιλάω με νούμερα, για πολύ μικρό αριθμό στο σύνολο του αριθμού των μαθητών που πηγαίνουν στα δημόσια σχολεία. Ο καθένας μπορεί να κάνει την επιλογή του ανάλογα με το βαλάντιό του και τις άλλες δυνατότητες του ή διαθέσεις του ή επιδιώξεις για το παιδί του, αλλά τα δημόσια σχολεία επιτελούν μια σοβαρότατη αποστολή. Δεν γίνεται μόνο γενικά και αόριστα μια καλή δουλειά. Έχουμε καθηγητές που καταβάλουν μεγάλες προσπάθειες και αν δούμε και τους δείκτες σε τελευταία ανάλυση επιτυχίας στα πανεπιστήμια, τα δημόσια σχολεία έχουν πολύ υψηλούς δείκτες στα. Πάντως, κύριε Υπουργέ, γενικά υποχρεωνόσαστε να κάνετε πράγματα με τα οποία διαφωνούσατε μέχρι πρότινος. Κοιτάξτε, μα αυτό είναι προφανές. Μα δεν το κρύψαμε. Μα με αυτό πήγαμε, κύριε Παπαδάκη, με αυτό πήγαμε στις εκλογές του Σεπτέμβρη. Ότι υπογράψαμε μια συμφωνία για να μην μας διώξουν και να πάμε στη δραχμή. Και δεν έχω βρει μέχρι στιγμής κάποιον που να πει, εκτός κάποιους ελάχιστους, τους έκρινε ο ελληνικός λαός, που να πούμε όχι. Δεν έπρεπε να υπογράψετε συμφωνία και να πάτε στη δραχμή. Για να αποδίδετε για παράδειγμα. Αυτό συνέβαινε, για να μην πάμε στη δραχμή με ό,τι αυτό συνέβαινε, για να μην ξεχνιόμαστε δηλαδή. Υπογράψαμε μια συμφωνία που σαφώς περιελάμβανε και δυσμενείς αρνητικές. Να σας πω ένα παράδειγμα για να επανέλθω στο ασφαλιστικό. Αυτό. Και το ξέρει και ο ελληνικός λαός μπροστά στις εκλογές. Προσέξτε, για να επανέλθω στο ασφαλιστικό και να το κλείσω και μετά να περάσουμε στην κάρτα του πολίτη που θέλω να σας ρωτήσουμε. Αποδίδεται στον Πρωθυπουργό η δήλωση ότι και χωρίς το μνημόνιο θα έπρεπε να σαρώσουμε τις συντάξεις. Να δούμε τι γίνεται με τις συντάξεις. Εγώ άλλο περίμενα από μια αριστερή κυβέρνηση. Να σαρώσουμε τα ταμεία και να μάθουμε ποιος έκλεψε τα λεφτά των εργαζομένων. Τα λεφτά των εργαζομένων. Τα χρήματα των ασφαλιστικών ταμείων, μαζί τα λέγαμε κύριε Μπαλάφα, λαϊλατήθηκαν τα ταμεία. Συμφωνώ. Δεν μπορούμε να του λέμε τώρα ότι ευθύνεται
το ποσοστό αναπλήρωσής του, αν ήταν 55 ή 52 ή 58. Όταν το κόβεις τη σύνταξη, κάνεις υπεύθυνο. Άκουγα προηγούμενα, άκουγα μια συζήτηση για το ασφαλιστικό προηγούμενα. Εγώ θέλω να πω ένα μόνο πράγμα. Η συζήτηση, ο προβληματισμός, το ζήτημα αυτό είναι στο τραπέζι, είναι, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Ένα πράγμα όμως θα έλεγα ότι πρέπει, σε ένα πράγμα πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί και ιδιαίτερα αυτοί που μιλάνε με ένα ύφος αυθεντίας. Ότι το ζήτημα είναι ανοιχτό. Μη σπέρνουμε την ανασφάλεια και τον τρόμο στον ελληνικό λαό. Για τον κύριο, κύριο Κατρούγκαλο το λέτε. Έχω ακούσει τερατολογίες αυτές τις μέρες. Ότι θα μειωθούν 30% οι συντάξεις. Ότι τα βαριάνθη γυνάται τέλος. Ό,τι. Εδώ είναι μια συζήτηση σε εξέλιξη. Τώρα ξεκινάει. Υπάρχουν βέβαια τα δεδομένα, τα ποσά που πρέπει να μειωθούν. Με μία, 700 εκατομμύρια το 1,2. Με μία βασική αφετηρία που συμφωνούμε όλοι. Ότι η σημερινή κατάσταση στο συνταξιοδοτικό, στο ασφαλιστικό, είναι μια κατάσταση πολύ άσχημη, πολύ προβληματική. Που αυτό είναι η ουσία. Δεν είναι πρόβλημα να μας πούν οι άλλοι. Εμείς θα πρέπει να το δούμε. Χωρίς να βάλουμε χ στην ιστορία των ασφαλιστικών ταμείων. Ποιος το λέει αυτό? Μα για να μην πει χ, για να μην ιδιωτικοποιηθούν τα πάντα, για να μην πει χ, κάνουμε ό,τι κάνουμε. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, εσείς έχετε αναλάβει μια πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση. Και πρέπει πολύ σύντομα, κατά την άποψή μου, ας μου επιτραπεί να σας πω, να διεκπεραιώσετε όλες τις διαδικασίες, έτσι ώστε να πάψει τα ταλαιπωρία του Έλληνα πολίτη. Έχετε ένα μεγαλόπνοο σχέδιο, το οποίο το έχω ακούσει να το λένε και άλλοι, αλλά δεν έχει εφαρμοστεί. Ποτέ. Την κάρτα του πολίτη. Μία κάρτα με την οποία ο πολίτης δεν θα πηγαίνει από τον πρώτο όροφο στο δεύτερο όροφο, από τον δεύτερο όροφο στην τάδη υπηρεσία, από την τάδη υπηρεσία στο τάδη υπουργείο. Αυτή τη στιγμή ο πολίτης ταλαιπωρείται. Αυτή λοιπόν τη γραφειοκρατία δεν χρειάζεται κανένα μνημόνιο να σας την επιβάλλει. Γιατί δεν το κάνετε, κύριε Υπουργέ? Λοιπόν, όχι γιατί δεν το κάνουμε. Πώς το προχωράμε και πώς θα το κάνουμε. Για πείτε μας λοιπόν να βγάλουμε και καμιά είδηση. Διότι με βάση τις προγραμματικές μας δηλώσεις και με πρωτοβουλίες που από την πρώτη στιγμή ξεκίνησαν με πρώτο ρόλο του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης του κυρίου Παναγιώτη Κουρουπλή, προχωράμε μαζί και με άλλα ζητήματα στρατηγικής σημασίας, θα έλεγα, στο θέμα της καθιέρωσης, με βάση βέβαια μια σοβαρή προετοιμασία, κάλυψη προαπαιτούμενων, κάλυψη εκαθάρισης μητρών κλπ. Δηλαδή ζητήματα που πρέπει να προηγηθούν στην έκδοση αυτής της κάρτας του πολίτη. Τι θα είναι αυτή η κάρτα του πολίτη? Στην τελική μορφή θα είναι καταρχήν ένα μέσον για την εξυπηρέτηση του πολίτη στην επαφή του με τη δημόσια διοίκηση και θα είναι ακριβώς μια κάρτα με την οποία θα γίνεται και φυσική ταυτοποίηση του πολίτη, δηλαδή αυτό που κάνει σήμερα η ταυτότητα, αλλά ταυτόχρονα θα έχει τη δυνατότητα μέσω αυτής της κάρτας ο πολίτης, που θα περιλαμβάνει αυτή η κάρτα και άλλους αριθμούς που τον χαρακτηρίζουν και αναφέρονται στο πρόσωπό του, θα έχει τη δυνατότητα να του παράσχονται όλες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται σήμερα από το κράτος. Για παράδειγμα, έχω μια κάρτα, κύριε Υπουργέ. Αυτή η κάρτα θα έχει επάνω τον ΑΜΚΑ, θα έχει επάνω τον αριθμό φορολογικού μητρώου, θα έχει τον αριθμό ταυτότητας. Όλα αυτά, με αυτή την κάρτα, όταν πηγαίνω εγώ, δεν θα μου ζητάνε πιστοποιητικό γεννήσεως? Όχι, αυτό είναι όλη η ιστορία. Δεν θα μου ζητάνε οικογενειακής κατάστασης. Ακριβώς. Με αυτή την κάρτα, εγώ θα τη δείχνω την κάρτα και θα μπορώ να βγάλω το πιστοποιητικό μου ή το χαρτί που θα ζητάω. Θα αντιδέχονται όλοι και οι ιδιωτικοί φορείς και οι δημόσιοι φορείς, δηλαδή και τράπεζες και ασφαλιστικά ταμεία και τα πάντα? Να πω καταρχήν ότι αυτή η προσπάθεια είχε ξεκινήσει και άλλες φορές. Δυστυχώς, δεν είναι θέμα ευθυνών, είναι δύσκολο το έργο, είχε σταματήσει κάπου στη μέση. Σκοπός και του Υπουργού και όλων μας, του κυρίου Κουρουπλή και όλων μας, είναι αυτό να πάει μέχρι το τέλος. Και στην τελική της μορφή η κάρτα, που θα απαιτήσει μήνες, δεν είναι ζήτημα μιας μέρας όπως καταλαβαίνετε, θα έχει ακριβώς το χαρακτήρα αυτών που περιγράψετε προηγούμενα. Πότε υπολογίζετε, κύριε Υπουργέ, πότε υπολογίζετε να βάλουμε ένα ορίζοντα χρονικό? Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να πω ακριβώς, γιατί δεν μου αρέσει να λέω πράγματα τα οποία δεν θα τηρηθούν. Αλλά με ορίζοντα το 2016, το τέλος του 2016, μπορούμε να ευελπιστούμε ότι θα το έχουμε προς το τέλος του 2016, με μία κάρτα τέλος η γραφειοκρατία. Κάντε το αυτό. Κάντε το αυτό, να σας πω γιατί. Αν δεν κάνετε κάποια τέτοια πράγματα, τότε ο κόσμος, ξέρετε, θα πει ότι ήρθατε κι εσείς να εφαρμόσετε
το τρίτο μνημόνιο και να φύγετε. Πάντως να σας πω κάτι, δεν το λέει ο κόσμος αυτό. Επειδή όλοι μας και εσείς, γιατί ξέρετε πολύ καλά την εκτίμηση που σας έχω, ξέρω τη δουλειά κάνετε χρόνια και ξέρω τη επαφή που έχετε με τον κόσμο. Αλλά σας διαβεβαιώ ότι και εμείς έχουμε επαφή με τον κόσμο καθημερινά, στον δρόμο που περπατάμε, εκεί που πηγαίνουμε, στην ταβέρνα το βράδυ πάμε να πιούμε ένα κρασί. Σας διαβεβαιώ ότι ο κόσμος δείχνει τεράστια κατανόηση και ακριβώς... Πάτε στα ταβέρνα για κρασί τώρα που γίνατε υπουργός. Το βραδάκι καμιά φορά. Γιατί σας είχα δει και με γραβάτα και εδώ πέρα σχολιάζανε κάτι λέει. Και ξέρετε τι μου είπανε. Ότι ο Μπαλάφας είναι ο μοναδικός από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος φόραγε γραβάτα και μεγάλη καρταρέμπα. Σας άρεσε η γραβάτα. Και πολλές γραβάτες. Ναι. Κοιτάξτε, εγώ έχω, λόγω ηλικίας, έχω αναστηθεί με γραβάτα. Έχω βγάλει το Πολυτεχνείο με μπλέιζερ, οπότε δεν είναι η πρώτη φορά που φοράω γραβάτα. Με μπλέιζερ, όχι με... Το Πολυτεχνείο, με πατατούκα. Ό,τι σας λέω. Και σίγουρα οι παλιοί μου σπουδαστές το θυμούνται. Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε, σας αφήνουμε γιατί τώρα και 9 η ώρα. Εγώ ευχαριστώ ιδιαίτερα κύριε Παπαδάκη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ ιδιαίτερα.